Είναι ένα κεντρό κόμμα το Πασόκ. Γιατί δεν πάντα εντάσσομαι εγώ. Ναι, να πάντα βρείτε με τη γεννηματά. Είστε κεντρό, έχετε μια παράδοση. Θα σα πω τα εμπόδια. Και αυτή κέντρο είναι περισσότερο. Τα ξέρετε αυτά. Εγώ με καλή διάθεση. Ναι. Αυτοί χρωστάνε 200 τόσα εκατομμύρια ευρώ. Στις τράπεζες και στο. Εσείς έχετε πάρει δάνειο. Όχι, όχι. Χρωστάνε 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Πολιτικά όχι, γιατί δεν πάνε. Γιατί δεν είναι βασικός λόγος αυτό. Μπορείτε να το καθαρίσετε αυτό. Πώς θα καθαρίσουν τη χώρα τους όταν ναι. Και για τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει αυτό τώρα. Ένα λεπτό. Μα αυτά τα κρατάει το Πασόκ. Δεν θα περάσουν στο καινούριο σχήμα. Σχήμα που θα δεν πάτε. Είναι αυτά. Α, δηλαδή αυτά είναι χρέη του Πασόκ. Όχι, θα τα πληρώσουν. Δεν εγώ είναι έτσι που το λέει η κυρία Κοραή. Αλλάζουμε επωνυμία και. Δεν λέει αυτό, δεν λέει αυτό. Ο κάθε απαταιών θα το κάνει. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν χρωστάει 200 εκατομμύρια. Το Πασόκ τα χρωστάει. Μπορεί να πει δηλαδή μια ομπρέλα. Μα το Πασόκ είναι ο κορμός. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη πολιτικά, είναι το μισοφόρι που μπορούν να παίξουν. Ας πούμε. Συγγνώμη, ένα λεπτό ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή, το Πασόκ είναι εκεί μέσα ο κορμός. Ότι τον προσπερνάνε. Και ο Θεοχαρόπουλος ο Κακομοίρης βγήκε βουλευτής επειδή τον βάλανε επικρατεία. Θα έβγαινε βουλευτής. Δεν ξέρω εγώ ποιος θα έβγαινε. Τι άλλο, υπάρχει τίποτα άλλο. Ο Κηδισσό δεν μπήκε στη Βουλή. Ο Γιώργος Παπαδάκης. Άρα το Πασόκ είναι ο κορμός. Δηλαδή ο κορμός χρωστάει, ο κορμός είναι σάπιο. Ναι, αυτό το θέμα τώρα. Βέβαια. Γιατί επιστρέφουν πετσάλνικοι, επιστρέφουν καρχιμάκηδες, επιστρέφουν όλοι που εκρύβονται στις τρύπες, ναι. Υπεύθυνοι για, για την πτώχευση. Τώρα εμφανίζεται ένας-ένας και θεωρούν ότι η τριετία που κάτσανε στο σπίτι τους είναι αρκετή και μπορούν να ορμήσουν πάλι. Για... Ιδεολογικά καταλάβατε, και πολιτικά. Κύριε Χατζή. Έχουμε επιστροφή της ασωτείας εδώ. Δηλαδή το γεγονός και ότι μου λέτε να πάω εγώ μαζί τους. Το γεγονός ότι επιστρέφει ο κύριος Παπανδρέου σας ενοχλεί. Βέβαια με ενοχλεί γιατί αυτός κατέστρεψε την Ελλάδα. Αν ένας άνθρωπος έπρεπε τούτη την ώρα να με... δεν θέλω να εκφραστώ βαρύτερα είναι αυτός. Διότι υπογράφοντας το 9 το μνημόνιο νομιμοποίησε το χρέος. Εκείνη την εποχή το χρέος μπορούσε να κουρευτεί. Μετά την υπογραφή μνημονίου, όχι. Δεν γίνεται. Το βαρύτερα τι είναι αυτό. Θα μου βγει αυτός ξανά στην Βουλή. Ας, και μόνο που κυκλοφορεί ελεύθερος πρέπει να κάνει το σταυρό του στο εικόνισμα. Και οι άλλοι φταίνε στην πτώχευση, δεν είναι αποκλειστικός. Όχι. Οι ασωτίες, τα ρουσφέρια, οι διαφθορές, οι μίζες. Ναι. Αλλά αυτός υπέγραψε το μνημόνιο. Ναι. Αυτός είναι ο. Είχε χρόνο, έφαγε χρόνο με Κίνα, με Ρωσία. Έκανε ότι θα βρει λεφτά από αλλού. Έκανε τις εξυπνάδες τις ίδιες του Τσίπρα ότι θα βρει λεφτά από αλλού. Εγώ βλέπω. Έχασε 8 μήνες και πήγε και. Εγώ παρατηρώ ότι ο απέναντί σας, δηλαδή που θα χτυπηθείτε, είναι το Πασόκ. Γιατί από εκεί αντλείτε ψηφοφόρους. Δεν θα χτυπηθώ, θα καταρρεύσουν αυτοί. Γιατί ψηφίσανε και την ενισχυμένη. Καταρχάς αυτοί διχάζουν. Στην αρχή πήγανε με το Μητσοτάκη. Γιατί για να... με το Μητσοτάκη, έχουν μια άποψη τώρα για το εκλογικό. Άσε την άποψη του, αφού στο μανιφέστο τους λένε απλή αναλογική. Και αφού ένα χρόνο πριν είχε φέρει 0 πόντους η ίδια η Φόφη. Ναι. Ένα χρόνο πριν. Ναι. Τι άλλαξε. Εμπεραρωτάτε. Κάνανε συμφωνία μέσω Βενιζέλου με το Μητσοτάκη να του δώσουν 50 έδρες και να συγκυβερνήσουν. Τώρα όμως βλέπουν ότι αν, επειδή αυτό είναι εμφανές ότι θα συγκυβερνήσουν, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Και αναζητούν μια πορεία. Πάντως δυναμική έχουν μέχρι τώρα, κύριε Πρόεδρε. Τσιμάνε. Δεν είναι δυναμική τα ερείπια. Γυρίζουν τα ερείπια. Τα ερείπια τι δυναμική να δώσουν. Άμα αρχίσουμε και μνημονεύουμε για τον καθέναν τι έχει κάνει, θα πάρουν δρόμο πάλι. Αυτοί βγήκαν από την τρύπα τους επειδή μείνανε. Χωρίς να μνημονεύουμε τα εγκλήματά τους. Μείνανε για 3 χρόνια στο απειρόβλητο. Ναι. Πάντως δεν και θεώρησαν ότι αυτό τους δίνει δύναμη επιστροφής. Εντάξει, αυτό είναι δικιά σου δουλειά. Η Φόφη πάλι, επειδή κινδύνευσε, πιστεύω, από τη Διαμαντοπούλου και από το Ραγκούση και από τα ορφανά του Σιμίτη, έκανε συμφωνία με τον Γεωργάκη. Έλα. Ναι. Έλα να βοηθήσεις να μείνει ο αρχηγός. Θεωρείται πιο σοβαρή την περίπτωση Διαμαντοπούλου και. Λοιπόν. Εντάξει, η Διαμαντοπούλου, του Σιμίτη οι άνθρωποι είχαν κάποια αξία. Ναι. Αλλά ήταν και αυτή σε ένα διαφθαρμένο καθεστώς. Αυτή η ίδια η Διαμαντοπούλου δεν έχει κατηγορηθεί για τίποτα. Δεν έχει κατηγορηθεί η ίδια για σκάνδαλα. Ούτε ο Ραγκούσης, ούτε. Αλλά και ο Σιμίτης είχε ένα καθεστώς δανείων για το κόμμα, ρουσφετιών για την πελατεία του. Δηλαδή δεν ήταν εποχή να πούμε μπράβο να ξαναγυρίσει. Εσείς δεν κάνετε. Πρέπει μπροστά να κοιτάξει εσείς η Ελλάδα. Δεν μπορούμε. Εσείς κανένα ρουσφέτη δεν κάνετε. Τι να κάνουμε, κύριε. Εκεί χάμου τα λίγα. Περισσεύει του λύκου να φάει αλεπού. Ακούστε. Υπάρχει μια παροιμία που λέει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας. Και να έχει 5 θέσεις
να βάλει κάπου τους δικούς μου, θα βάλει κοροϊδό. Ο Τσίπρας ζητάει την ψήφο να μην πω σαν τι. Εσείς κανένα ρουσφετάκι έχετε ζητήσει. Κανένα ρουσφετάκι. Τι να ζητήσω εγώ. Αυτοί τώρα έχουν τόσους άνεργους. Αν δείτε στα γραφεία των υπουργών τι άνεργοι παρελάβουν, αν πάω εγώ θα είναι και ηλίθιο. Θα είναι και ηλίθιο να πάω. Γιατί θα μου πούνε ρε φίλε εδώ πέρα γεμίσαμε από δικούς μας. Πού να περισσέψει για δικούς σου. Αλλά εγώ δεν πιστεύω και στο ρουσφέτη. Άλλο αυτό. Εγώ πιστεύω στο φτιάξιμο της χώρας. Ναι, δεν έρχονται κάποιοι δηλαδή, άνθρωποι. Με το ρουσφέτη θα λύσω το δικό σου. Ναι, ναι, εντάξει. Κοραή, δεν θα το λύσω. Του άλλου δεν θα το λύσω. Άλλο λέω. Πώς θα λύσω. Είναι και κάτι κομμαντάρχες που λένε πρόεδρε, σπρώξε αυτό το θέμα. Άμα πάρει ο Λεβέντης τώρα στον έναν στον άλλον. Πρόεδρος κόμματος σήμερα θα του το κάνουνε. Το έχουμε δει ακούστε, το έργο. Από αυτά το θέμα πληγωθεί. Είναι αν εσείς έχετε σηκώσει κυρία το τηλέφωνο. Κυρία Κοραή, από αυτά έχουμε πληγωθεί. Και αλίμονο αν συμφωνώ ότι έχουμε. Επαναλάβω τέτοιες. Όχι, όχι, το λέω αυτό. Δεν έχετε σηκώσει το τηλέφωνο. Είμαι υποκριτής. Όχι, όχι, δεν έχετε σηκώσει το τηλέφωνο για ένα σύλλογο, για έναν οργανισμό να πείτε ρε παιδιά τι γίνεται εδώ. Βοηθήστε αυτή την περιοχή. Εδώ εχθές πήγα στη Μεσσίνη κάτω της Υπαπαντής και στη Μεσσίνη έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες. Έχουν φοβερό. Και έχουν ζητήσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουν το αεροδρόμιο. Γιατί κινδυνεύει με την πρώτη πλημμύρα να διαλύεται το αεροδρόμιο. Και τώρα είναι δύο τουριστικά συγκροτήματα εκεί που έχουν άμεση ανάγκη. Ειδικά το Κώστα Ναβαρίνο που λειτουργεί, το μεγάλο. Άμεση ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων. Ακριβώς. Και η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει. Γι' αυτό θα πάω, ακόμη και στον Τσίπρα. Θα πάω. Α. Το λέω, θα πάω. Αλλά δεν είναι ρουσφέτη αυτό. Όχι, όχι. Του ζήτησα την ψήφο. Εδώ είναι τεράστιες επενδύσεις, ειδικά για αυτό που λέω. Αν νοείτε τέτοια, θα το κάνω. Ναι. Με τον Σταύρο Θεοδωράκη, τι σας χωρίζει. Τίποτα. Σας ενοχλεί. Αποδοχήθηκε κι αυτός την ενισχυμένη και μεσαιωνική. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό το κριτήριο. Με στενοχώρησε γι' αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό το κριτήριο για να έχει με καλή σχέση με τον κόμμα. Αλλά δίνοντα το Μητσοτάκι 50 έδρες, κύριε Χατζή μου. Θα προσήρχε το, στην οικουμενική ο Μητσοτάκι. Αν ο Μητσοτάκι ήξερε ότι και πρώτο να βγει και 35% να πάρει, θα έπαιρνε μόνο 103 έδρες, 104, θα αναγκαζόταν τώρα να συνενέσει σε οικουμενική λύση. Ενώ τώρα λέει, αφού θα πάρω 142, δεν θα βρω κι άλλους 8. Θα βρει. Εκεί λοιπόν με στεναχώρησε και ο Σταύρος και η Φόφη. Άρα σε πολιτικό επίπεδο. Ο Σταύρος βέβαια συμφωνείτε. Μου άρεσε. Μου άρεσε και σαν δημοσιογράφος πάντα ο Σταύρος. Καλώς μου. Ήτανε κάτι που τον θαύμαζα, το ομολογώ. Τώρα στην πολιτική δεν έχει δοκιμαστεί, όλο ανακοινώσεις κάνει. Δεν τον πάτε πολιτικά. Έκανε και ένα λάθος ο Σταύρος. Πήρε και αριστερούς και δεξιούς και. Να σου δεν τον πάτε πολιτικά. Πολιτικά δεν τον πάτε. Σαν δημοσιογράφος είπα τον πάω φουλ. Πολιτικά. Πολιτικά το θεωρώ έτοιμο. Αρχηγός έτοιμο. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως. Και θα λυπηθώ άμα βγει από τη Βουλή. Ναι. Θα λυπηθώ ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή από άλλους ενοχλούμε που είναι στη Βουλή, όχι από αυτόν. Από τον Καμένο ενοχλείστε. Εντάξει, ο Καμένος ακολούθησε πορεία δίπλα στον Τσίπρα. Έχει είναι δύσκολο να ξαναδεί Βουλή. Πάντως έχει.